στον πολίτη, με συγχωρείτε. Κυρία Χιωτέλη, είσαστε στη γραμμή? Ναι, ναι, εδώ είμαι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που κάτσατε έτσι μέχρι αργά για να μιλήσουμε. Δώστε μας κι εσείς μία εικόνα για το τι συμβαίνει στο νησί σας. Στο νησί μας συμβαίνει αυτό που ήταν αναμενόμενο. Mm-hmm. Από τη στιγμή που οι προσφυγικές ώρες αυξήθηκαν και το σχέδιο με την κατάσταση στην υπηρετική Ελλάδα που εκτελούνταν μέχρι περίπου και τον Ιούλιο έπεψε να εκτελείται, δημιουργήθηκε ένας υπερπληθυσμός που έφτασε τις 20.000 με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την κοινωνική συνοχή του τόπου. Άνθρωποι στηβασμένοι σε παραγκούπολη κανονική, χωρίς καμία συνθήκη υγιεινής, καμία δυνατότητα ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, διαβιούν εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα κάτω από αυτές τις συνθήκες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μια σπίθα αρκεί για να ξεσπάσει μια τέτοια κατάσταση που παρακολουθείτε τώρα. Και η σπίθα αυτή ήρθε όταν πληροφορήθηκαν, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ που έχουν κάνει εδώ τοπικά μέσα, όταν πληροφορήθηκαν ότι σύμφωνα με τον καινούριο νόμο, ναι, οι αιτήσεις ασύλου των νέων εισερχομένων στην Λέσβο, των νέων ετούντων άσυλων, θα εξετάζονται νωρίτερα από ότι όλων αυτών των ανθρώπων που περιμένουν κάποιους μήνες εκεί. Mm-hmm. Αυτό σε συνδυασμό με τις συνθήκες τις οποίες ζουν, με την αβεβαιότητα, με το ότι θέλουν πραγματικά να φύγουν και δεν μπορούν, δημιούργησε αυτές τις καταστάσεις που παρακολουθείτε σήμερα. Κυρία Χιωτέλη, καλησπέρα σας, Ουρμελίδη Σπύρος. Ναι. Έχετε την αίσθηση, έχετε την εικόνα μάλλον, mm-hmm, ακόμα καλύτερα, ότι τοπικοί παράγοντες ξεσηκώνουν τους μετανάστες να κάνουν διαδηλώσεις, γιατί ακούσαμε και για αλληλέγγυους, υπάρχουν και στην Αθήνα, υπάρχουν παντού, σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν, αλλά ότι στο νησί σας υπάρχουν και ένας ικανός αριθμός, που μάλιστα συγκρούεται, ακούσαμε και προηγουμένως, με τους κατοίκους στη Μόρια κτλ. Έχετε την αίσθηση ότι υπάρχει υποκίνηση, ότι υποκινούν τους μετανάστες να κάνουν διαδηλώσεις? Κοιτάξτε, πρέπει να σοβαρευτούμε λίγο. Και πρέπει να σοβαρευτεί κυρίως η κυβέρνηση. Και πρέπει να σοβαρευτούν και οι αυτοδιοικητικοί μας άρχοντες. Πραγματικά χρειάζεστε, πιστεύετε ότι χρειάζεται υποκίνηση ένας άνθρωπος που ζει σε τέτοιες συνθήκες για να ξεσηκωθεί? Μια μάνα που πλένει το μωρό της μέσα στα λασπόνερα και δεν έχει παπούτσια να του βάλει, που έχει διανύσει τόσα χιλιόμετρα, που έχει περάσει από τέτοιες κακουχίες για να έρθει εδώ και να γλιτώσει τη ζωή της, πιστεύει ότι χρειάζεται υποκίνηση για να διαμαρτυρηθεί για αυτό που ζει? Η αγανάκτηση και η απελπισία δεν φτάνουν? Και αν πραγματικά υπάρχουν κάποιοι, εσείς πιστεύετε, που θα τους παρακινούσαν για να διαδηλώσουν για πράγματα για τα οποία αυτοί δεν θα ένιωθαν ότι πρέπει να διαδηλώσουν, πιστεύετε πως θα το έκαναν? Δεν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται εκεί και δεν έχουν να νοιαστούν για τίποτα. Μιλάμε για οικογένειες, μιλάμε για μικρά παιδιά, μιλάμε για ανθρώπους που πήραν ό,τι και είχαν και δεν είχαν σε μια τσάντα και ζουν κάτω από παράγκες και λινάτσες. Πραγματικά θέλουν υποκίνηση? Σας είπα ότι μια παραμικρή σπίθα αρκεί. Αν κάποιες ΜΚΟ υπάρχουν και υπάρχουν αρκετές στο νησί, περισσότερες από αυτές πια έχουν ξεκαθαρίσει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι τόσο ύποπτος ο ρόλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων και τον τελευταίο καιρό ειλικρινά, ακούμε πάρα πολλά, κυρία Χιωτέλη. Επειδή αυτό το ζήτημα δεν το παρακολουθούμε τώρα, το παρακολουθούμε γύρω στα 5 χρόνια. Μα γι' αυτό σας ρωτώ, γιατί έχετε εικόνα και ζείτε εκεί. Στην αρχή υπήρχαν πάρα πολλές ΜΚΟ εδώ. Ναι. Οι οποίες προσπάθησαν πραγματικά να εκμεταλλευτούν την κατάσταση. Έγινε όμως συντεταγμένα μετά από κάνα 2 χρόνια καταγραφή και πιστοποίηση των ΜΚΟ. Το 2016 λέτε. Μπράβο. Έγινε επίσης όλα αυτά τα χρόνια μετά την πιστοποίηση και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων τους, αλλά και συνεργασία με τους διοικητές των κέντρων και του ΚΑΡΑΤΕΠΕ και της Μόριας, ώστε να υπάρχει συνεργασία για το ποιες δραστηριότητες θα ασκούν συμπληρωματικά με το υπόλοιπο έργο που γινόταν.
χρειαζόταν μέσα στα kit. Mm-hmm. Έτσι υπάρχουν ΜΚΟ σήμερα οι οποίες παρέχουν δημιουργική απασχόληση, βοηθάνε στο καθάρισμα των σκουπιδιών, παρέχουν ιατρική περίθαλψη, προμηθεύουν με φάρμακα τα οποία δεν στέλνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Επίσης εργαζόμενους δεν στέλνει για να καθαρίσουν. Υπάρχουν ΜΚΟ που βοηθάνε, που έχουν στήσει συστήματα στον Καράτεπε κυρίως που είναι σε καλύτερη κατάσταση για να μπορούν να έχουν ζεστό νερό, να κάνουν μπάνιο. Πιθανόν μέσα σε όλους αυτούς να υπάρχουν και κάποιοι που εκμεταλλεύονται καταστάσεις για να παίρνουν επιχορηγήσεις. Ποιος μπορεί να το ξέρει αυτό και ποιος μπορεί να το απαντήσει. Και αν είναι κάποιος που πρέπει να το ξέρει και να το απαντήσει, αυτή είναι η κυβέρνηση και ο μηχανισμός της. Κατανοητό. Αλλά από εκεί και πέρα, να δαιμονοποιούμε τις ΜΚΟ και όχι την κυβέρνηση που αυτή τη στιγμή έχει εγκαταλείψει τόσους ανθρώπους σε αυτό το χάλι, που δεν έχει καμία μέρημνα γιατί με την κατάστασή τους στην υπηρετική Ελλάδα, που αφήνει τους ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τους ανθρώπους που έχουν χαρακτηριστεί ως ευάλωτοι και έχουν πάρει άρση γεωγραφικού περιορισμού, να μένουν στο νησί, στα νησιά και να μην μετακινούνται στην υπηρετική Ελλάδα όπως γινόταν πριν, μόνο και μόνο για να μην δυσαρεστεί στην κομματική της πελατεία στους υπόλοιπους νομούς της υπηρετικής Ελλάδας, τους περιφερειάρχες που τους υποσχέθηκε πράγματα που δεν μπορεί να κάνει τώρα. Αυτό είναι το άκρο νάουτον της ανοησίας, να με συγχωρείτε για το ύφος και για την ένταση. Μάλιστα, κυρία Χιωτέλη, να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Ξέρετε πόσο στοιχίζει ένα γεύμα? Βεβαίως. Πόσο? 5,10 και 5,85 με το ΦΠΑ. Έχουμε ακούσει ότι στο στρατό, και δεν το έχουμε ακούσει απλώς αορίστως, στοιχίζει 2,5. Θα σας πω εγώ για τους φοιτητές. Με ναι. 2,80 έχουν την επιλογή που έχουν οι φοιτητές στις λέσκες που τρώνε. Μάλιστα. Δηλαδή 2,5 ο στρατός, 2,80 οι φοιτητές. Ναι. 5,5 για τους πρόσφυγες. Ναι, τους ταΐζουν πράγματι παγωμένες φακές. Είναι φορές που είναι έτσι, ναι. Μάλιστα. Είναι φορές που άρα είναι υπάρχει έτσι. Και θέμα πείνας. Είναι λίγο το φαγητό, δεν φτάνει. Ναι. Εμείς πήγαμε σαν παράταξη και πήραμε δείγμα από το φαγητό τους και το καταθέσαμε στον εισαγγελέα. Ζητήσαμε τον εισαγγελέα να το ερευνήσει. Ποιος έχει την ευθύνη του catering, κυρία? Το catering το έχει ένας επιχειρηματίας. Μάλιστα. Ο οποίος όμως επιχειρηματίας το παίρνει με δημοπρασία το που γίνεται. Το είχε και γίνεται. Από την προηγούμενη κυβέρνηση. Να σας ολοκληρώσω λίγο. Μια δημοπρασία που γίνεται κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα. Ναι, που ξεκινάει στις 8 και τελειώνει στις 10.30 παράδειγμα. Μάλιστα. Από εκεί και αυτός πέρα. Αυτός ο επιχειρηματίας, κυρία Χιωτέλη, το είχε και επί ΣΥΡΙΖΑ, το έχει και επί Νέας Δημοκρατίας, την σύντηση των προσφύγων. Νομίζω ότι άλλαξε ο επιχειρηματίας που το είχε, αλλά δεν είναι θέμα. Δεν ρωτάμε μόνο γι' αυτό. Ναι, ο επιχειρηματίας. Το κόστος που είναι 5,5 είναι διπλάσιο περίπου σχεδόν από τους φοιτητές ή το στρατό. Και δίνεται ό,τι δίνεται και η διακίνηση του φαγητού γίνεται επίσης από το στρατό στους πρόσφυγες. Λοιπόν, η διακίνηση, καταρχήν να πούμε ότι ο επιχειρηματίας δίνει την προσφορά του με βάση το μηχανισμό που ισχύει. Μάλιστα. Παίρνει το έργο, παίρνει τη δουλειά. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός ελέγχου. Βεβαίως. Ωραία. Ο μηχανισμός ελέγχου τώρα, η διαδικασία είναι η εξής. Υπάρχει επιτροπή από το στρατό. Μάλιστα. Που όταν πάει ο επιχειρηματίας να παραδώσει το φαγητό, πρέπει να είναι εκεί, να καταγράψει, να ελέγξει, να Μάλιστα. δει αν όντως αυτό που παραδίδεται είναι αυτό που υπάρχει μέσα στη Μάλιστα. σύμβαση. Δεν υπάρχουν ΜΚΟ σε αυτή τη διαδικασία, υπάρχουνε? ΜΚΟ ανάμεσα στο στρατό και όχι, στο... Όχι, λέω για το φαγητό. Για τη σύντηση. Όχι, μέσα στην επίσημη διαδικασία. Τώρα, Μάλιστα. αν υπάρχουν κάποιες ΜΚΟ οι οποίες συνδράμουν και συμπληρώνουν τη διατροφή, ναι, μέσα στην επίσημη διαδικασία όχι. Όχι για αυτά τα λεφτά. Αυτά τα λεφτά, ξέρετε, είναι της ΥΠΑ της αρμοστίας? Ναι, είναι περίπου 3 εκατομμύρια το μήνα. Μάλιστα. Δεν είναι του ελληνικού προϋπολογισμού? Όχι, δεν είναι το ελληνικό προϋπολογισμό. Μάλιστα. Από όσο ξέρω, είναι πάντα... Είναι της ΥΠΑ της αρμοστίας. Θα τα πείτε, κύριε Μελονάκη, ρωτήστε εσείς άμα θέλετε. Κυρία Μισχόλη, δεν μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα. Κάστε το Μισχόλη, του ελληνικού προϋπολογισμού, τα έχουμε πει. Κυρία Χιωτέλη, θέλει εδώ να σας ρωτήσει ο κύριος Μιλωνάκης, ο βουλευτής. Του ελληνικού προϋπολογισμού είναι, κυρία μου. Πώς δεν είναι του ελληνικού προϋπολογισμού? Ένας μόνο, γιατί είναι τηλεφωνικό. Ο στρατός τα πληρώνει αυτά. Δεν κατάλαβα. Δεν τον άκουσα τον κύριο Μιλωνάκη. Λέει ο κύριος Μιλωνάκης ότι δεν είναι χρήματα της ΥΠΑ της αρμοστίας, αλλά βέβαια. Προκύπτουν από τον ελληνικό προϋπολογισμό. Βεβαίως.
Εγώ αυτό που ήξερα μέχρι τώρα. Μα τα κάνει τις δαπάνες, τις κάνει είναι ο στρατός. Αυτό που ήξερα μέχρι τώρα. Τις έχει αναλάβει είναι... οι ένοπλες δυνάμεις αυτές τις δαπάνες. Αυτό που ήξερα μέχρι τώρα είναι ότι αυτά τα χρήματα προέρχονται από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είμαι μες στον κρατικό μηχανισμό. Αυτό ξέρουμε όλοι εδώ. Αυτό μας έχουν πει. Όχι ένα παράκληση, γιατί είναι τηλέφωνο. Κυρία Χιωτέλη, ένα τελευταίο ερώτημα για να σας αποδεσμεύσουμε. Μας έλεγε πριν ο κύριος Συνάνης, ο δημοσιογράφος, μας παρουσίασε μία εικόνα όπου πολίτες έχουν πάρει την κατάσταση στα χέρια τους και μπλοκάρουν την είσοδο στο χωριό της Μόριας, με αποτέλεσμα να σπάσουν ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο εργαζόμενοι, δύο εθελοντές σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Εμένα η εικόνα, χωρίς να είμαι παρούσα, μου θύμισε πολιτοφυλακές. Υπάρχει αυτό, και αν ναι, η αστυνομία τι κάνει? Λοιπόν, υπάρχει αυτό. Υπάρχει από σήμερα το απόγευμα, ομάδες έχουν, μετά τα χθεσινά επεισόδια, ναι, ομάδες που προέρχονται και από άτομα που δεν ανήκουν στο χωριό της Μόριας, αλλά και από άτομα του χωριού της Μόριας, στην είσοδο του χωριού και στις δύο εισόδους, αλλά και μέσα στο χωριό, περιπολούν με κουκούλες ρόπαλα, σταματάνε τα αυτοκίνητα που μπαίνουν και βγαίνουν, ελέγχουν ποιοι είναι αυτοί που εισέρχονται και εξέρχονται από το χωριό, επιτέθηκαν και σε οικογένειες προσφύγων με ένα μικρό παιδί και κάποιοι κάτοικοι. Με κουκούλες και ρόπαλα. Ναι, ναι, και κάποιοι κάτοικοι έτρεξαν. Υπάρχουν στα τοπικά site εικόνες. Κάποιοι κάτοικοι έτρεξαν να προστατεύσουν το παιδί. Σε ερωτήσεις των κατοίκων, ποιοι είστε εσείς και μας ελέγχετε, απαντάνε να μην ρωτάτε. Αυτή η κατάσταση υπάρχει. Εγώ προσωπικά ενημέρωσα όλους τους αρμόδιους. Από εκεί και πέρα η αστυνομία στέκεται εκεί και τους παρακολουθεί. Αυτή δεν επεμβαίνει δηλαδή η αστυνομία, η κυρία Χιωτέλη? Μέχρι τις 10 περίπου η ώρα που είχα την τελευταία, να μην επιμείνω, μέχρι και πριν 2 ώρες δηλαδή, δεν κοίταξα το ρολόι που είχα την τελευταία επικοινωνία. Η κατάσταση ήταν έτσι και από αντού ερχόταν αυτή η πληροφόρηση, και από τα τοπικά site και από τις τοπικές εφημερίδες. Αυτό που μας λέτε, κυρία Χιωτέλη, είναι πάρα πολύ σοβαρό, το ότι αυτό κόσμος που σας με κουκούλες και ρόπαλα μπλοκάρει τις εισόδους. Βεβαίως, να ολοκληρώσει μόνο, ναι, γιατί είναι τηλεφωνική, κύριε. Ναι, ναι, με συγχωρείτε. Ελάτε, κύριε Ιωάννη. Κυρία Χιωτέλη, να κάνω μια ερώτηση. Σε ποια παράταξη ανήκετε, ενώ εθνικά? Έτσι. Εθνική παράταξη δεν ξέρω. Ορίστε. Δεν ξέρω τι εννοείται με τον όρο σε ποια εθνική παράταξη. Στην επιξήγα των πολίτη. Ναι, ανήκετε στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή είναι η ερώτησή μου. Δηλαδή, στηριζόταν η παράταξή σας από το ΣΥΡΙΖΑ? Βεβαίως και στηριζόταν. Ναι. Ωραία, αυτό ήθελα να ακούσω. Αυτό σας θέλει να πω. Την απομονωμοποιεί, κυρία. Όχι, δεν την απομονωμοποιεί. Απλώς ακολουθεί μια γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ για όλα αυτά τα οποία λέει. Για να ξέρουμε ποιο μιλάει. Γιατί εμφανίζουμε έναν πολίτη με την εικόνα που παρουσιάζει. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα αυτή που ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ, κατά την άποψή σας, δεν πρέπει να μιλούν και να έχουν άποψη? Αυτό σας είπα εγώ. Ο κύριος Μουτζούρης που είναι Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει άλλη εικόνα. Εδώ είμαι στο πάνελ με κάποιον από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι κάποιο τέλειο. Ήθελα να το αποσαφηνίσουμε αυτό. Κύριε Τριανταφυλλίδη, δεν είναι κάποια ανεξάρτητη παράδειξη. Αν μπορείτε να διαψεύσετε κάτι από αυτά που είπα, να το κάνετε. Αλλιώς δεν έχετε λόγο να αναφέρετε τίποτα άλλο. Εγώ ήθελα να πω ότι δεν ήθελα να πω κάποια ανεξάρτητη παράταξη. Ανήκετε στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήθελα εγώ να πω. Κύριε Ιωαννίδη, επιτρέψτε με να σου το πω. Αλλά είμαι και επικεφαλή δημοτική παράταξη και με έχει φτιάξει ο λαό. Κύριε Τριανταφυλλίδη, κάντε το ερώτημα που θέλετε για να αποδεσμεύσουμε την κυρία Χιωτέλη. Ναι, μάλλον θα έπρεπε να ακούμε μόνο τον κύριο Μηταράκη για να έχουμε το τεκμήριο τη αντικειμενικότητα και τη ορθή προσέγγιση. Ναι, προφανώ δεν δικαιούμαστε να ομιλούμε. Ναι, ναι, κυρία Χιωτέλη, ο Τριανταφυλλίδη, ο Αλέξανδρος είμαι, ο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε την καλοσύνη, κυρία Χιωτέλη, να μου πείτε, 31 δεκάτου η ελληνική βουλή ψήφισε και τα 4 στάδια της άρσης του ασύλου τα έκανε 2 ακριβώς στην κατεύθυνση μετά από πρόταση της κυβέρνησης, να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος, ναι, και να μειωθούν οι ροές που, όπως έλεγε και ο κύριος Μητσοτάκης προεκλογικά, δεν είναι η σωστή κατεύθυνση από τα νησιά προς την ενδοχώρα, την περιφερειακή Ελλάδα, αλλά οι ροές πρέπει να είναι από τα νησιά απέναντι, προς την Τουρκία, ναι, μέσα από τη μείωση της γραφειοκρατίας για την άρση του ασύλου αυτούς τους 3 μήνες, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Έχετε διαπιστώσει εσείς ότι, για παράδειγμα, στη Μόρια ή σε άλλους, ότι έχει μειωθεί ο αριθμός των προσφύγων? Αστιάσαστε.
Ούτε πριν. Πιστεύουμε. Ρωτάω εσείς γιατί εσείς μένετε εκεί. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Οι ροές συνεχίζονται κανονικά και εκεί ούτε καμιά, επαναπρόθεση έχει γίνει από αυτές που εξαγγελόταν τις μαζικές. Με τον ίδιο ρυθμό, με πολύ λιγότερο, ελάχιστα άτομα. Νομίζω μέσα στο τελευταίο εξάμηνο έχουν φύγει γύρω στα 16. Α, συγκλονιστικός ο αριθμός. Ναι, μιλάμε για συγκλονιστικές. Τον Ιούλιο πόσοι ήταν του 19 και πόσοι είναι σήμερα. 85. Γι' αυτό λέω εγώ ότι είστε ΣΥΡΙΖΑ. Τα στοιχεία του λέει 85. Να μην λέμε ψέματα. Αυτά είναι ψέματα. Την επόμενη φορά να σας βάλουμε να παρουσιάσετε. Δεν μιλάτε για όλα τα νησιά που λέτε εσείς. Όχι, μιλάτε για ψέματα. Είναι άλλο πόσο από όλα τα νησιά και άλλο πόσο από την Ελλάδα. Όχι το Βόρειο Αιγαίο, κύριε Ιωαννίδη. Ξέρετε να διαβάζετε νούμερα. Δεν αφήνω πολύ ο κόσμο. Αν αφήνω πολύ, από πού φύγαν. Σας ακούω. Κυρία Χιωτέλη, νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε έτσι ως τόσο αργά. Αν μου επιτρέπετε μία πρόταση. Παρακαλώ. Βοηθήστε όλοι και κυρίως οι κυβερνώντες και κυρίως αυτοί που ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Να επικρατήσει ηρεμία στο νησί, να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή, να μην ζήσουμε καταστάσεις που εμείς εδώ δεν είμαστε συνηθισμένοι να ζούμε σαν αυτές τις σημερινές της Μόριας. Mm-hmm. Βοηθήστε με ένα τρόπο. Αν αυτή τη στιγμή στο νησί δεν γίνει αποσυμφόρηση άμεση, δεν μπορεί να υπάρξει ούτε ηρεμία, ούτε συζήτηση, ούτε άλλες λύσεις. Με 20.000 κόσμος σε μια πόλη των 30.000 κατοίκων, μόνο εκρηκτικές καταστάσεις μπορεί να υπάρξουν. Μάλιστα. Και για τους ανθρώπους που φιλοξενούνται εδώ, αλλά και για τους ανθρώπους που ζουν εδώ και πραγματικά έχουν υποφέρει. Κυρία Χιωτέλη, να σας ευχαριστήσουμε. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά και ευχαριστώ για την συνομιλία. Εμείς ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και μας δώσατε εικόνα της κατάστασης εκεί. Ενημερώστε με όταν υπάρχει.